Πώς περιμένετε το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ? Δύσκολο. Μια ομάδα που το τελευταίο διάστημα μετά την αλλαγή του προπονητή έχει δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Παίρνει αποτελέσματα. Δεν μπορώ να πω ότι παίζει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, αλλά είναι αποτελεσματική. Έχουν εμπιστοσύνη, έχουν ψυχολογία καλή. Αλλά από την άλλη, ένα παιχνίδι παίζουμε στην έδρα μας και αυτό που έχω πει ότι θέλουμε στο παιχνίδι, ειδικά στην έδρα μας, εμείς να είμαστε το αφεντικό, εμείς θα αποφασίζουμε το τι θα γίνει και όχι τόσο ο αντίπαλος. Αγωνιστήκαμε ήδη μια φορά με την ΑΕΚ στο ΓΑΣΥΠΗ. Τι περιμένετε διαφορετικό σε σχέση με την τελευταία μας εντός αναμέτρηση? Βασικά δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές διαφορές. Είναι προς το τέλος της σεζόν. Έχω παίξει αρκετά παιχνίδια. Είναι μια ομάδα που έχει παίχτες καλούς, ποιοτικούς, σε ηλικία μεγάλους. Μπορούν να διαχειριστούν βέβαια καλύτερα τα παιχνίδια. Αλλά από την άλλη, σίγουρα θα παίξει μεγάλο ρόλο η ένταση και το τέμπο του παιχνιδιού. Νομίζω αυτό που θα παίξει μεγάλο ρόλο είναι η συγκέντρωση δικιά μας και το τέμπο που θα παίξουμε. Ποια η άποψή σας για τις εμφανίσεις της ομάδας στο τελευταίο διάστημα, τι κρατάμε από αυτές και τι χρειάζεται να βελτιώσουμε? Οι εμφανίσεις από τη στιγμή που τα παιδιά δουλεύανε και αυτό που έλεγα αρκετούς μήνες πριν, ότι γίνεται καλή δουλειά και ότι σίγουρα χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι να δείξουμε τις πραγματικές μας δυνατότητες και πιστεύω ότι έχουμε ακόμη πολλά περισσότερα να δώσουμε. Για μένα το σημαντικό είναι πλέον η σταθερότητα, ότι σαν ομάδα πλέον αρχίζουμε να παρουσιάζουμε σταθερότητα, να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας, να έχουμε ταχύτητα όταν πρέπει, να έχουμε την ωριμότητα αλλά και την τακτική πειθαρχία σε διάφορες φάσεις του παιχνιδιού, το οποίο το δείχνουμε σε μεγάλο βαθμό. Θέλουμε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας, γιατί πιστεύω ότι με βάση την ποιότητα που έχουμε και τις ικανότητες που έχουμε μπροστά, μπορούμε σίγουρα να σκοράρουμε περισσότερα γκολ και είναι κάτι που το περιμένω και το απαιτώ από τους παίχτες μου και το ξέρουν ότι εκεί πρέπει να βελτιωθούμε. Το σημαντικό είναι ότι αρχίζει να χτίζει ψυχολογία η ομάδα, αρχίζει να χτίζει μια ταυτότητα, δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην προσπαθούμε να πάρουμε το maximum. Και αυτό που είπα, ότι για μας είναι σημαντικό να χτίσουμε αυτή το χαρακτήρα, αυτή την νοοτροπία, αυτή την ταυτότητα σαν ομάδα, που θα μπαίνουμε στο γήπεδο, θα ξέρουμε αυτό είναι το παιχνίδι μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτός είναι ο τρόπος που θα αγωνιστούμε και να μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι ανεξαρτήτως του αντιπάλου, να προσπαθούμε να το δείχνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι οπαδοί της ομάδας δεν πήραν χαρά, θα έλεγα, τη φετινή χρονιά, να προσπαθήσουμε να τους, κατά κάποιο τρόπο, να κλείσουμε τη χρονιά όσο πιο καλά γίνεται, να δώσουμε μια νότα ελπίδας στους οπαδούς μας και παράλληλα να χτίσουμε αυτό που θέλουμε για την επόμενη χρονιά, να μπουν οι σωστές οι βάσεις για να μπορέσει η ομάδα να κάνει και τα σωστά βήματα προς την κορυφή, γιατί κατά ψέματα αυτός είναι ο στόχος και αυτό θέλουμε, η ομάδα να βρεθεί στην κορυφή.